Στη μνήμη της Βυργινίας Μανασάκη, η οποία άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην τοπική αυτοδιοίκηση, θεσμοθετείται ετήσιο βραβείο, το οποίο θα απονέμεται σε διδακτορικούς φοιτητές για τη διατριβή τους σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων, όπως αποφάσισε ομόφωνα η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΔΑΚ. Μέσω λοιπόν αυτού του θεσμού να επιβραβεύει τα νέα παιδιά, τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι καλούνται να ενσωματωθούν στην κοινωνία, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να προσδώσουν μια επιπρόσθετη αξία στο όλο τους το εγχείρημα. Η σημαντική προσφορά της Βυργινίας Μανασάκη, αλλά κυρίως η αγάπη της για τη μόρφωση και η ακούραστη ασχόλησή της με το πολυσκεδές αντικείμενο της διαχείρισης των απορριμμάτων, έδωσε το έναυσμα για τη θέσπιση από τον ΕΣΔΑΚ του ετήσιου βραβείου. Μιλάμε για μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι ασχολούνται με θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ενότητες που η ίδια η Βυργινία άλλωστε είχε καταπιαστεί στο παρελθόν. Οπότε λοιπόν σε αυτή τη λογική επιβραβεύονται και τους δίνεται και το έναυσμα να δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα πράγματα για το μέλλον. Πέρα από την απονομή έντυπου επένου, περιλαμβάνεται και η απονομή του χρηματικού ποσού των 3.000 ευρώ για την ενίσχυση των διδακτορικών σπουδών του βραβευθέντος. Πέραν ενός συμβολικού ποσού το οποίο διατίθεται, υπάρχει μια διαδικασία σε επίπεδο τελετής, όπου αναγορεύονται ουσιαστικά ως επιβραβεύοντες στον διαγωνισμό και μετέπειτα φυσικά προχωράνε και στην επικοινωνία του ίδιου του τοπονήματος, δηλαδή της μελέτης, η οποία βραβεύτηκε. Τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη είναι η πρώτη βράβευση.